Sen bekleyin ya, ne diyorsun sen yok efendim? Sen ben sana dur, gitme sana! Doğru sen metafor değil, ben değil, bu sana sokamıyor! Φανερά εκνευρισμένος ο πατέρας του Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων Καζίνο Ρίου ζητούσε ασθενοφόρο για να παραλάβει τον γιο του και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, αφού λόγω της απεργίας πείνας που έκανε 6 μέρες παρουσίασε υπόταση και υπογλυκαιμικό σοκ. Ειδοποιήστε σας παρακαλώ το 164 στην άκρη αμέσως. Έχετε. Σε 5 λεπτά, αν δεν είναι ασθενοφόρο εδώ, θα μην το λάτε μέσα. Έχετε. Μην ανησυχείς. Έρχεται. Μην ανησυχώ. Έρχεται. 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 Κάνε την αστυνομία εδώ πέρα και κοροϊδεύει. Το δίκιο μου δεν θα το βρω εγώ. Θα το πει νεορτής. Θα το βρω τώρα! Στο καζίνο έφτασε μέχρι και η αστυνομία για να συλλάβει τον Δημήτρη Καραγεωργόπουλο μετά από μήνυση που του υπευλήθη. Η τρομοκρατία! Εδώ πέρασε! Η τρομοκρατία! Εδώ πέρασε! Δεν πιέφω σε κανένα, ναι. Θα πιέσω τον Δημήτρη Καραγεωργόπουλο όταν είναι ήδη σε αυτή την κατάσταση. Ήδη αυτή τη στιγμή έχω καλέσει το 166 να τον μετακομίσουν στο νοσοκομείο στο Ρίο. Αυτά συνέβησαν προχθές. Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Καζίνο Ρίο Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, θα συνεχίσουν όπως αναφέρουν τις κινητοποιήσεις τους, ώστε οι 26 συναδελφοί τους που απολύθηκαν να επαναπροσληφθούν. Μάλιστα, την προσεχή Τετάρτη, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Καζίνο Ρίου έχουν δώσει ραντεβού στις 8.30 το πρωί στο Υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο της τριήμερης συνάντησης που είχε ζητηθεί από το Σωματείο μετά τις απολύσεις των 26 εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, η διοίκηση του Καζίνο Ρίου αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της ότι το Καζίνο Ρίου, όπως και οι περισσότερες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δίνουν ένα πολύ δύσκολο αγώνα για την επιβίωσή της και κατά συνέπεια για την διατήρηση των θέσεων εργασίας. Η δυσάρεστη απόφαση της εταιρείας να καταγγείλει συμβάσεις εργασίας 24 εργαζομένων απετέλεσε την ίστατη λύση στην προσπάθειά της να περιορίσει το λειτουργικό της κόστος και έγινε με απολύτως αντικειμενικά και κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.